Τώρα, δεν έχει αναδείξει κανείς το γεγονός ότι δύο ολόκληρους μήνες τα χειρουργεία στη Ζάκυνθο παραμένουν κλειστά μετά το θάνατο μιας 42χρονης γυναίκας μητέρας δύο παιδιών, της Ελένης. Και άλλα κρούσματα που ακολούθησαν στην πορεία τουλάχιστον 5 με ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Ο Κλοντιάν Γιουζέλης θα μας πει δύο λόγια. Μετά από δύο ολόκληρους μήνες, τα χειρουργεία στο νοσοκομείο Ζακύνθου παραμένουν κλειστά. Δεν ξέρουν την αιτία. Η άτυχη γυναίκα, η 42χρονη μητέρα δύο παιδιών, είχε εισαχθεί για να κάνει μια επέμβαση ρουτίνας, να αφαιρέσει μια λάμα από το πόδι. Όμως κατέληξε μετά από 8 μέρες. Γιατί μετά την επέμβαση παρουσίασε επιπλοκές. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πατρών και εκεί μετά από 8 μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας κατέληξε. Στην αρχή όλοι κάνανε λόγο για ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Όμως δεν έχει βρεθεί ακόμα η αιτία του θανάτου. Κανείς δεν ξέρει για ποιο λόγο έχει συμβεί. Απ' την άλλη πήγε το κελπνό και έχουν ξυλώσει όλα τα μηχανήματα. Λένε ότι δεν υπάρχει ενδονοσοκομιακή λίμωξη και μάλιστα έχουν αλλάξει όλα τα μηχανήματα των χειρουργείων. Δεν έχουν αποφασίσει πότε θα ανοίξουν τα χειρουργεία ώστε να γίνουν επεμβάσεις. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα μιλήσουμε με τον χείρο πλέον, τον Νίκο τον Αρβανιτάκη, τον άνθρωπο που καλείται τώρα τον άντρα της Ελένης να μεγαλώσει μόνος του τα δύο τους παιδιά. Όταν στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη μια γυναίκα μόλις 42 ετών, μητέρα δύο παιδιών, άφηνε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο της Ζακύνθου μετά από μια επέμβαση ρουτίνας και δινόταν η εντολή να κλείσουν τα χειρουργεία για λόγους ασφαλείας, κανείς δεν περίμενε ότι σχεδόν δύο μήνες μετά το πρόβλημα δεν θα είχε ακόμη λυθεί. Όμως, όπως επιβεβαιώνει ο υποδιοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, όχι μόνο η νοσοκομιακή δομή παραμένει κλειδωμένη εδώ και 49 ημέρες, αλλά και κανείς δεν μπορεί να πει με ασφάλεια πότε θα επαναλειτουργήσει. Τα χειρουργεία στη Ζάκυνθο παραμένουν κλειστά. Παραμένουν κλειστά μέχρι να υλοποιηθούν όλες οι προτάσεις της Επιτροπής για να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια. Χρειάστηκε μια τραγωδία για να εντοπιστεί αρχικά το πρόβλημα. Η 42χρονη Ελένη εισήχθη στο νοσοκομείο του νησιού στις 24 Νοέμβρη, προκειμένου να αφαιρέσει μια λάμα από το πόδι της. Απλή επέμβαση ρουτίνας, έλεγαν οι γιατροί. Όμως η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Η άτυχη γυναίκα κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια που προκλήθηκε από άγνωστη αιτία. Ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Τίποτα δεν μπορούσε να αποκλειστεί. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΚΕΕΛΠΝΟ. Κλιμάκιο μετέβει στο νησί για τους απαραίτητους ελέγχους. Όμως ακόμα και σήμερα η πηγή του προβλήματος που κόστησε τη ζωή σε μια γυναίκα δεν έχει εντοπιστεί. Δεν έχει πιστοποιηθεί καθόλου η ύπαρξη ενδονοσοκομιακής λίμωξης μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλες τις διαδικασίες όπως ζητηθεί από την Επιτροπή, είτε αυτή αφορά φάρμακα, είτε αφορά αέρια, είτε αφορά οτιδήποτε, την ύπαρξη μικροβίων. Δεν έχει πιστοποιηθεί αυτή τη στιγμή η αιτία που προκάλεσε το γεγονός. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά και δεν προκύπτει πουθενά και η ύπαρξη ενδονοσοκομιακής λίμωξης. Όπως εξηγούν οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου Ζακύνθου, αποφασίστηκε να ξυλωθούν και να αλλάχτούν τα πάντα στα χειρουργεία, εκτός από τα ντουβάρια, όπως λένε χαρακτηριστικά, για καθαρά προληπτικούς λόγους, αφού το ίδιο το πρόβλημα εμφάνισαν ακόμα τρεις ασθενείς, που ευτυχώς μεταφέρθηκαν εγκαίρως σε άλλα νοσοκομεία και έτσι δεν κινδύνευσε η ζωή τους. Από τη στιγμή που έχει προκύψει ένα τόσο σημαντικό γεγονός, η Επιτροπή έχει ζητήσει να αλλάξουν τα πάντα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με ασφάλεια από τη στιγμή που δεν έχουμε πιστοποιήσει το τι έφτεξε. Αν ήταν κάτι θεωρητικά απλό, δηλαδή υπάρξει ενός μικροβίου, θα μπορούσε με την αποσύρωση του χώρου να, η Επιτροπή Λοιμώξεων να επιτρέψει την επαναλειτουργία των χειρουργείων. Όταν όμως το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα στο οποίο δεν έχουμε πιστοποιήσει το τι έφτεξε γι' αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι ουσιαστικά να δημιουργήσουμε, από ό,τι καταλαβαίνετε, ένα καινούριο χειρουργείο. Υπήρχαν παραπάνω από ένα περιστατικό. Κοιτάξτε, έχουμε ένα περιστατικό το οποίο κατέληξε και είχαμε και τέσσερα ελαφρότερα περιστατικά, τα οποία παρουσιάστηκαν αυτά τα φαινόμενα της τοξικότητας, τα οποία όμως ευτυχώς έχουν πάει καλά. Για την οικογένεια της άτυχης Ελένης πάντως τίποτα δεν μπορεί να διορθώσει αυτό που συνέβη. Συντετριμένος, ο σύζυγός της μίλησε στην Τατιάνα Λάιβ για τη μοιραία νοσηλεία της γυναίκας του στο νοσοκομείο Ζακύνθου.
Το χειρουργείο ρουτίνας για να βγει η λάμα από το πόδι της έγινε και η γυναίκα ξύπνησε. Ωστόσο, παρουσίασε ηλίγους και εμετούς, με τους γιατρούς, όπως είχε πει τότε ο σύζυγός της, να τη διαβεβαιώνουν ότι προέρχονται από την άρκωση. Μπήκε για μια επέμβαση ρουτίνας, αφαίρεση λάμες από ένα τροχαίο και πήγε όλα καλά το χειρουργείο, βγήκε, ξύπνησε και μετά αρχίσανε οι παρενέργειες εμετούς και τέτοια. Αυτά έγινε την προηγούμενη Πέμπτη. Και το βράδυ άρχισαν οι παρενέργειες. Την Πέμπτη όλη μέρα είχε κάτι μετός, κάτι τέτοια. Της λέγανε ότι είναι από την άρκωση και αυτά. Πάντως, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει το Υπουργείο Υγείας στις 13 Ιανουαρίου, σχεδόν 1,5 μήνα μετά το κλείσιμο των χειρουργείων, συσκέφτηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός κύριος Ξανθός, ο αναπληρωτής κύριος Πολάκης και η διοίκηση του νοσοκομείου. Έγινε ενημέρωση για τους ελέγχους που προτείνεται να γίνουν από τεχνικής πλευράς, ήτι ο έλεγχος του συστήματος διανομής των ιατρικών αερίων, του συστήματος κλιματισμού και των μόνιμων συσκευών των χειρουργείων, έλεγχοι που έχουν ήδη προγραμματιστεί και θα λάβουν χώρα την εβδομάδα από 23/1/2017. Μέχρι 27/1/2017, δεδομένου του αναγκαίου συντονισμού αυτών με την παρουσία ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης για την εξασφάλιση των αποτελεσμάτων. Τονίστηκε ότι με δεδομένο ότι η αιτία του ατυχού συμβάντος θάνατος 42χρονης δεν έχει εντοπιστεί, θα πρέπει όλο το σύστημα του χειρουργείου να ελεγχθεί ενδελεχώς για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας αυτού, που με τη σειρά του θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία των χειρουργείων με ασφάλεια. Γεγονός ουσιαστικό τόσο για τους ασθενείς όσο και για το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου. Κύριε Αρβανιτάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζεστε ακόμα την αιτία θανάτου της Ελένης. Είμαστε στο ίδιο σημείο πάλι. Αυτά που σας είχα πει και την πρώτη φορά που είχα βγει στην εκπομπή σας επιβεβαιώνονται με τον χειρότερο τρόπο. Η γυναίκα μου με τα συμπτώματα που είχε, χαμηλή πίεση, εμετούς και όλα αυτά που σας είχα πει, εάν φεύγαμε για το νοσοκομείο του Ρίου θα είχαμε αποφύγει τα χειρότερα. Τώρα έγινε έλεγχος. Το κελπνό λέει ότι δεν βρήκε μικρόβιο. Δεν βρήκε. Παρ' όλα αυτά ξύλωσαν τα πάντα, το χειρουργείο μένει κλειστό, ακόμη δεν έχει ανοίξει. Εσείς πώς θα αντιλαμβάνεστε όλα αυτά? Εγώ τι να σας πω, από ό,τι βλέπω μπορεί να είναι και ιατρικό λάθος, μπορεί και το οτιδήποτε. Εγώ για να μην παρεξηγηθώ, έχω κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου και από εκεί και πέρα αυτά θα τα βρούμε στο άμεσο μέλλον. Εσείς καταθέσατε μία μήνυση και από εκεί και πέρα το λόγο έχει δικαιοσύνη, η οποία θα κάνει μία έρευνα για να αναζητήσει τα αίτια θανάτου της Ελένης, της γυναίκας σας. Πώς είναι η ζωή σας σήμερα? Έχετε δύο παιδιά. Έχετε ένα κορίτσι 16 ετών, ένα αγοράκι 11 ετών. Πώς είναι η ζωή σήμερα χωρίς τη μητέρα? Η γυναίκα σας εργαζόταν, ήταν μια πολύ καλή μάνα, βοηθό, σεφ. Μας ακούτε? Με ακούτε? Ναι, δεν σας ακούω κάποια στιγμή. Λέω, πώς είναι η ζωή σήμερα? Καλείστε να μεγαλώσετε δύο παιδιά μόνο σας. Φανταστείτε μια οικογένεια, όπως είμαστε εμείς, χωρίς τη μητέρα. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη στα πάντα. Τι να σας πω. Μάλιστα. Κουράγιο έχω να σας πω. Κουράγιο, δύναμη. Κουράγιο και δύναμη. Αυτό. Θέλετε κάτι να προσθέσετε πριν σας αποχαιρετήσω? Κυρία, θα δείτε. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Και έτσι πρέπει. Ελπίζω να δικαιωθώ. Και έτσι πρέπει. Κουράγιο.